Καλημερίζω την Αντιπεριφερειάρχη, η κυρία Γεωργία Μιλάκη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη στους ακροατές μας. Μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται, κυρία Μιλάκη, γιατί μπορεί να ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος, αλλά συνεχίζεται και πάτε παρακάτω, καθώς είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα η διαδικτυακή παρενόχληση και κακοποίηση παιδιών και φίβων. Αλήθεια είναι αυτό, κυρία Δουλγεράκη, και είναι ένα φαινόμενο που είναι σε έξαρση και διαρκώς αυξάνεται με εκθετική μορφή. Το γνωρίζουμε με αυτό, όπως επίσης και όλα τα υπόλοιπα φαινόμενα βίας που καθημερινά ανακοινώνετε και εσείς στους ακροατές σας. Και ο ρόλος ο δικός μας είναι κατά κύριο λόγο ενημερωτικός, δηλαδή θα πρέπει να ενημερώσουμε γονείς, εκπαιδευτικούς και παιδιά για το πώς να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Το διαδίκτυο πια έχει μπει στη ζωή μας, έχει μια αυξανόμενη διάδοση και ραγδαία εξάπλωση τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά, και αυτό έχει οδηγήσει πάνω της διαδικτυακής βίας, που έχει και μια έμφυλη διάκριση, κυρίως αφορά γυναίκες και κορίτσια, και είναι ένα φαινόμενο και ένα πρόβλημα με κοινωνικές και οικονομικές προστάσεις που δεν πρέπει να τις αγνοούμε, αλλά κυρίως έχει να κάνει με την ψυχική υγεία των παιδιών μας. Και με αυτήν την λογική, εμείς στην Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζουμε τις δράσεις αυτές που έχουν ξεκινήσει από τον περασμένο Νοέμβριο. Έχουμε την τύχη να έχουμε μαζί μας κάθε φορά τον κύριο Γεώργιο Νάκο, ο οποίος είναι ψυχολόγος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και ο οποίος με ένα δικό του πολύ ιδιαίτερο τρόπο, πρέπει να πω, ενημερώνει με μια μορφή διαδραστική που εμπλέκει τους γονείς, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς με ερωτήσεις, με απαντήσεις, και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι ότι πολλοί γονείς που δεν ξέρουν τις εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους και το χάσμα που υπάρχει μεταξύ τους να το γεφυρώσουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν γνωρίζουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα. Ξέρετε, κυρία Μιλάκη, σας ακούω πολύ προσεκτικά, αλλά αυτό το οποίο πραγματικά εμένα αυτή την ώρα μου προκαλεί ερωτηματικά είναι κατά πόσο ανταποκρίνονται ή θέλουν να ανταποκριθούν ή θέλουν να μπουν σε αυτή την διαδικασία τόσο οι γονείς όπως επίσης και οι εκπαιδευτικοί. Κοιτάξτε, αυτό είναι τεράστιο ζήτημα και το βλέπουμε κι εμείς. Παρά το γεγονός ότι γίνονται πάρα πολλές ενημερωτικές δράσεις κλπ., η προσέλευση των γονιών δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα περίμενε κανείς. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να πω ότι εμείς στην Περιφέρεια Κρήτης έχουμε ήδη ενημερώσει περίπου 2.000 παιδιά και πάνω από 1.000 γονείς και εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να είναι πολλαπλάσιο. Και το λέω αυτό γιατί από τη μία βλέπουμε να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα που είναι στο σπίτι μας μέσα, και από την άλλη βλέπουμε μία αποστασιοποίηση από το πρόβλημα από τους εμπλεκόμενους. Σίγουρα υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με την επικοινωνία των γονιών και των παιδιών σήμερα, και εμείς ζητάμε από τους γονείς όχι να γίνουν ούτε TikTokers, ούτε influencers, ούτε YouTubers, αλλά να μάθουν πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους αλλά και τους εαυτούς τους. Γιατί το πρόβλημα του διαδικτύου έχει να κάνει και με διαδικτυακές απάτες και με διαδικτυακά παιχνίδια που εμπλέκουν και ενήλικους, όχι μόνο παιδιά. Επομένως, αυτό που προτείνουμε είναι να παρακολουθήσουν τον κύριο Νάκο και όποιους άλλους μπορούν να εμπλακούν σε αυτήν την διαδικασία της ενημέρωσης, και να είναι όσο το δυνατόν πιο ενημερωμένοι και να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους με έναν σωστό τρόπο. Τι μπορεί να είναι κοινό το οποίο, σαν γονιός σας ρωτάω, για να αφήσω και λίγο την αρμοδιότητα της Αντιπεριφερειάρχη να πάει σε δεύτερο πλάνο. Σαν γονιός σας ρωτώ, τι είναι εκείνο που μπορεί να κάνει ένα γονιό να μην θέλει να πάρει μέρος σε μια τέτοια διαδικασία, να μην είναι συμμέτοχος σε αυτή την προσπάθεια? Μπορεί να είναι η ντροπή, μπορεί να είναι οι τύψεις, μπορεί να είναι η αδιαφορία. Δεν είναι τόσο αδιαφορία, ούτε τύψεις, ούτε ενοχές, ούτε κάτι άλλο. Το πιο σημαντικό από όλα, κατά τη γνώμη τη δική μου, είναι το γεγονός ότι θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα. Όμως δεν είναι έτσι, δεν τα γνωρίζουμε όλα. Και εγώ μέσα από αυτές τις ενημερωτικές δράσεις έμαθα πολλά που δεν τα γνώριζα, και ως γονιός μπορώ να βοηθήσω και να πλησιάσω καλύτερα το παιδί μου. Ναι, είναι η άποψη που επικρατεί σήμερα είναι ότι όλοι είμαστε χρήστες, καλοί χρήστες του διαδικτύου. Όμως υπάρχουν τόσοι άνθρωποι ενήλικες οι οποίοι μπορούν να πέσουν θύματα απάτης με ένα πάρα πολύ εύκολο και απλό τρόπο.
και για μας οτιδήποτε έχει σχέση με το παιδί, οτιδήποτε αφορά το παιδί, είναι επίγον και είναι και εξαιρετικά σημαντικό. Ενημερώνουμε λοιπόν παιδιά και γονείς, συζητάμε μαζί τους, δεν τα ενημερώνουμε απλώς με μια ομιλία. Το πιο σημαντικό είναι ο διάλογος. Ο διάλογος, γιατί τα παιδιά μας έχουν φωνή και εμείς πρέπει να είμαστε δίπλα τους. Για να το πούν, να πούν το πρόβλημά τους και όχι να το υποστούν. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω είναι ότι μέσα από αυτές τις δράσεις, εκείνο που θέλουμε είναι να φέρουμε πιο κοντά τους γονείς και τα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ και τους εκπαιδευτικούς βεβαίως. Γιατί και ακόμα και οι εκπαιδευτικοί έχουν θέματα εκπαίδευσης οι ίδιοι. Το πώς θα διαχειριστούν και το πώς θα μιλήσουν στα παιδιά μέσα στην τάξη για τέτοια ζητήματα, δεν είναι δεδομένο ότι το κατέχουν όλοι με τον πιο σωστό τρόπο. Αυτό λοιπόν που ζητάμε από όλους είναι να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και το να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να προστατεύσουν τη ζωή τους, το μέλλον τους. Γιατί είναι κάτι το οποίο είναι δίπλα μας, είναι μέσα στο σπίτι μας. Τη στιγμή που ο γονιός το βράδυ κοιμάται, το παιδί μπορεί να έχει μια δράση στο διαδίκτυο που να είναι σημαντική για τη ζωή του, που να του επιφέρει πολλά θέματα που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί το ίδιο, είτε εξαναγκασμού, είτε εκφοβισμού, είτε οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό και όσο πιο καλά ενημερωμένοι είμαστε και όσο πιο κοντά στα παιδιά μας είμαστε, τόσο μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τα προβλήματα αυτά και να τα διαχειριστούμε με το σωστό τρόπο. Υπάρχουν λύσεις, είναι δίπλα μας. Η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος έχει το Cyber Alert, ένα νούμερο το 111-88, στο οποίο μπορούν να επικοινωνούν όλοι, παιδιά και γονείς, για να ζητούν βοήθεια. Αλλά όταν το πιο σημαντικό είναι να μην φτάσουμε να έχουμε ανάγκη τη βοήθεια, να το προλάβουμε. Η πρόληψη είναι το ζήτημα σήμερα, να είμαστε ενημερωμένοι και alert ώστε να μην υποστούν τα παιδιά μας ή εμείς οποιαδήποτε τέτοια παραπλάνηση ή διαδικτυακό εκφοβισμό ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει ένα θέμα στην ψυχή τους, να τους δημιουργήσει ένα ψυχικό τραύμα που θα το διαχειριστούν για το υπόλοιπο της ζωής τους. Αυτό θέλουμε να προλάβουμε. Είναι αυτό που με απλά λόγια θα μπορούσε κάποιος να πει, μεταφράζοντας όλα αυτά τα οποία είπατε ή συμπυκνώνοντας, κυρία Μιλάκη, ότι ούτως ή άλλως τα παιδιά και οι εφηβοί έχουν το δικό τους τρόπο να μας μιλούν. Το ζητούμενο είναι με τον οποιοδήποτε τρόπο. Μπορεί να είναι πράξη, μπορεί να είναι στάση σώματος, εξέλιξης, σχολείο κλπ. Μπορεί να είναι κουβέντες. Το ζητούμενο είναι αν έχουμε εμείς ανοιχτά τα αυτιά μας. Έτσι. Να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας και να γνωρίζουμε τον τρόπο που πρέπει να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Η παραβατικότητα των ανηλίκων δεν υπάρχει μόνο στο διαδίκτυο, υπάρχει και στην ζωή, στο σχολείο, στο σχολικό περιβάλλον, στην κοινωνία. Αυτό λοιπόν ένα πλαίσιο προστασίας των παιδιών, των γονιών, των εκπαιδευτικών και όλης της κοινωνίας είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε πιο ενημερωμένοι και πιο προστατευμένοι από τέτοιο τύπο φαινόμενα. Εμείς είμαστε εδώ απλά για να ενημερώσουμε τον κόσμο και νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, αλλά είναι και εξίσου πολύ σημαντικό. Έστω και ένα παιδί να σωθεί από αυτήν την διαδικασία, εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Κρατάω αυτή την έκκλησή σας για τη συμμετοχή όλων και περισσότερων γονιών και εκπαιδευτικών σε αυτές τις δράσεις οι οποίες γίνονται. Ο πρώτος κύκλος, ο οποίος ξεκίνησε 13/11 έως 16/11, ενημερώθηκαν, απλά το λέω λίγο πιο αναλυτικά στην αρχή, το είπατε λίγο διαφορετικά εσείς, 700 μαθητές, μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου, 500 γονείς, εκπαιδευτικοί και πολίτες, πραγματικά πολύ μικρός ο αριθμός αυτός. Ο δεύτερος κύκλος, 22/4 του 24 έως 27/4 του 24, 1000 μαθητές και μαθήτριες, δημοτικού γυμνασίου, λυκείου, 500 γονείς, εκπαιδευτικοί και πολίτες. Ο τρίτος κύκλος, ο οποίος ξεκινάει και είναι 13 με 19 Μαΐου 2024. Ναι, μακάρι οι αριθμοί αυτοί σε αυτό τον τρίτο κύκλο να μην έχουν καμία σχέση με βάση τα όσα προαναφέρεται, κυρία Μιλάκη, με τους δύο προηγούμενους κύκλους. Εμείς είμαστε ικανοποιημένοι και από αυτά τα νούμερα, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι αυτές είναι δράσεις οι οποίες γίνονται μέσα στο πλαίσιο μιας εβδομάδας. Επομένως, δεν είναι μικροί οι αριθμοί, μπορούν να πολλαπλασιαστούν σαφώς. Και όποιος έχει την ευκαιρία να ακούσει τον κύριο Νάκο από κοντά, θα δει ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο αυτή η συμμετοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για όλα αυτά.
που γίνονται και που εμείς θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε ως Περιφέρεια Κρήτης, γιατί νομίζουμε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορούμε να δώσουμε μια λύση σε τέτοια φαινόμενα που απασχολούν την κοινωνία μας και που φαίνεται να αυξάνονται και διαρκώς. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.